Coach, καλησπέρα. Ένα παιχνίδι το οποίο το πήγατε καλά στο πρώτο ημίχρονο, το διεκδικήσατε, είχατε το προβάδισμα. Στο δεύτερο ημίχρονο τι έγινε όμως και μείνατε πίσω? Καταρχήν, Αντώνη μου, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ήρθαμε στο Στρόβολο, προηγούμαστε για 27 λεπτά και βρήκαμε τρόπο και χάσαμε. Εντάξει, είναι το τρίτο δεκάλεπτο. Είναι ξεκάθαρο ότι στο τρίτο δεκάλεπτο δεν λειτουργήσε τίποτα καλά επιθετικά. Και χάσαμε και αυτήν την συγκέντρωσή μας στην άμυνα, δυστυχώς. Ξέραμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολα πράγματα από τη στιγμή που χάσαμε το πρώτο παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι εκτός από εμάς, την οικογένεια της διαδόρθωσης, κανένας άλλος δεν πίστευε ότι αυτή η ομάδα θα έβρισκε τα ψυχικά αποθέματα σήμερα να κάνει αυτή την εμφάνιση. Μιλάμε για μια ομάδα που κέρδιζε τον κεραυνό μέσα στο Στρόβολο 27 λεπτά. Θα μου πείτε στο τέλος της ημέρας είναι τότε λίγο, καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, εμείς πρέπει να. Αυτό που είπα και στα παιδιά, από τη στιγμή που σήμερα δείξαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε, πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε το παιχνίδι στην έδρα μας. Να κάνουμε το 2-1 εκεί. Απευθείαν μπαίνει πάρα πολύ πίεση στον κεραυνό. Και πλέον μιλάμε για έναν τελικό πίσω στο Στρόβολο. Έχουμε μία εβδομάδα να ξεκουραστούμε, να καθαρίσει το μυαλό μας. Να σας πω κάτι. Εγώ είπα και στα παιδιά, δεν μπορεί μία κακή εμφάνιση εκείνη του πρώτου παιχνιδιού να διαγράψει αυτό που έκανε φέτος η ανόρθωση. Αυτό που έκανε φέτος η ανόρθωση και από πλευρά αποτελεσμάτων και από πλευρά μπάσκετ είναι εκπληκτικό. Εγώ θεωρώ ότι είναι όχι επειδή είμαι προπονητής τους και ούτε έχω την ανάγκη να το πω κυπριακά να με σουμαλίσει κανένα. Η ανόρθωση είναι ό,τι και αν γίνει, είναι η ομάδα της χρονιάς φέτος. Με το ρόστον, με τον προπολογισμό που έχει, αν το συγκρίνουμε με τις υπόλοιπες δύο ομάδες, τους ανταγωνιστές μας. Δυστυχώς, το να χάνεις το πλεονέκτημα που πάσχιζες να προστατεύσεις για 8 μήνες είναι πολύ άσχημο συνέστημα, πολύ δύσκολο και ειδικά για μια ομάδα με νεαρά παιδιά που έχουμε η μισή ομάδα μας να το διαχειριστούν. Όμως πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανος για τη σημερινή την εμφάνιση. Θεωρώ ότι δεν θα πω αν είναι δίκαιο ή άδικο το αποτέλεσμα, παρόλο διότι κατά ψέματα σχεδά και 27 λεπτά προηγούμαστε, το 30 λεπτό είμαστε πάρα πολύ κακοί. Όμως σας είπα, δείξαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε, το πιστέψαν και παιδιά. Ήρθαμε τρεις φορές εδώ, τρεις φορές στο τέλος χάσαμε. Πρέπει τώρα να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι να το κερδίσουμε για να έρθουμε εδώ να κάνουμε ξανά τον break. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τι πρέπει να αλλάξετε στο τρίτο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θα το συγκρίνετε με το πρώτο ή με το σημερινό? Κοιτάξτε, στο πρώτο, απλά στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαμε. Αντώνη μου, μιλάμε για 8 δεκάλεπτα στα δύο παιχνίδια. Χάσαμε 3 δεκάλεπτα από τα 8 και είμαστε 0-2 στο σκορ. Να μου πεις δίκαιο, άδικο? Όχι, το μπάσκετ είναι το πιο δίκαιο άθλημα στον κόσμο. Αλλά πρέπει να δούμε τι μας λείπει, αυτό είναι το κάτι που μας λείπει, για να μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση. Μακάρι να βρουν τα ψυχικά αποθέματα και είμαι σίγουρος ότι θα τα βρουν τα παιδιά, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι που είναι ο μοναδικός μας στόχος, να έρθουμε εδώ να κερδίσουμε τον κεραυνό. Τι ήθελα να σας κλείσω, αλλά αν έχετε κάτι προς τίποτα. Καταρχήν, συγχαρητήρια στα παιδιά του κεραυνού, στην ομάδα του κεραυνού, στον κόσμο, ήταν εξαιρετική ατμόσφαιρα σήμερα. Να ευχηθώ και σε όλον τον κόσμο καλό Πάσχα. Και θέλω να πω και κάτι, διότι συνήθως είμαι πολύ καυστικός με τους διαιτητές. Εδώ και στα τρία τα παιδιά τους έδωσα πραγματικά συγχαρητήρια. Η διαιτησία σήμερα ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική, και μακάρι στη συνέχεια να έχουμε τέτοιου είδους διαιτησίες.